Ενικός διάλογος, λοιπόν, θα έχεις τηλεόραση. Θα κάνω κάποια ωραία χτυπήματα, θα έλεγα εγώ. Τρομοκρατικά, ναι, εντός εισαγωγικών χτυπήματα μέχρι τις εκλογές. Όπως π.χ. τι θέση προβοκάτορας. Και τη βραδιά των εκλογών θα είμαι σε τηλεοπτικό σταθμό. Δεν ξέρω αν θα είμαι σαν προσκεκλημένος ή αν θα εργάζομαι ή θα συμπαρουσιάζω ως προσκεκλημένος. Όπως έχεις φροντίσει να κάνεις εσύ με άλλους. Αλλά θα είμαι τη βραδιά των εκλογών σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Δηλαδή έχεις μια πρόσκληση. Έχω ήδη μια πρόσκληση. Από ποιον? Έχω πρόσκληση από την Έλλη Στάι, ναι, να συμπαρουσιάσω μαζί της τη βραδιά των εκλογών στην κρατική τηλεόραση. Και αν δεν έχει ανοίξει το Alter ή δεν έχει κλείσει το Alter. Γιατί αν κλείσει το Alter θα βρω άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Έτσι έχω ακούσει. Αυτό έχω πει. Ναι. Αυτό έχω πει. Περιμένω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι προσπάθειες για να ανοίξει το Alter. Αν δεν ανοίξει, δεν θα κάτσω στα αυγά. Πάντως, εγώ σου βγάζω καπέλο με την υπόθεση του Alter με την έννοια ότι περιμένεις. Ενώ οι πιο πολλοί συνάδελφοί σου. Έχω τους λόγους μου. Όπως. Ο βασικός λόγος είναι ότι στο κανάλι αυτό ένιωσα τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ελευθερία των τελευταίων 28-29 ετών που είμαι στο επάγγελμα. Και νομίζω ότι αυτός είναι πολύ σημαντικός λόγος. Είναι. Δεν είχα ποτέ παρέμβαση, δεν είχα ποτέ ανάμειξη. Δεν πήρε καμιά φορά ο Γιώργος ο Κουρίς να σου πήρε συνήθω, μην κάνεις αυτόν ή σκότωσε τον άλλον? Όχι. 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 Σε πιστεύω, έτσι πως το λέω, είσαι κατά... θέλω να σου πω το χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, ο Γιώργος ο Κουρίς, όταν υπήρχε η εκλογή αρχηγού στο Πασόκ, όχι η τελευταία, η προηγούμενη, υποστήριζε το Βενιζέλο. Ναι. Η πρώτη συνέντευξη του Παπανδρέου δόθηκε στο Alter. Στο λέω για να καταλάβεις σε τι βαθμό, ναι, λειτουργούσε ο σταθμός αυτός ανεξάρτητα. Αλλά και μερικός νομίζω σταθμός... αυτό το καταλάβαιναν και οι θεατές. Γι' αυτό σταθμός... και το δελτίο του βρέθηκε πολύ γρήγορα να έχει πολλαπλάσια θεαματικότητα από αυτή του σταθμού. Μα αυτό λέω. Και την άλλη μεριά υπάρχουν δημοσκοπήσεις και γκάλωπ τα οποία σε βγάζουν ακόμα τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο άνκορμαν ειδήσεων, ας πούμε, που υπάρχει. Αυτή είναι μια αντίφαση. Ο κόσμος σε βγάζει έτσι και εσύ δεν υπάρχει στο γυαλί. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο από τους συναδέλφους μου. Θεωρώ απλώς ότι τα πολλά χρόνια της διαδρομής μου έχουν σε ορισμένους ανθρώπους δημιουργήσει μια συνήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθεια έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ στην τηλεόραση. 22 χρόνια και έχουν εξατμιστεί. Άστο αυτό. Επίσης. Χαίρομαι για την ταπεινοφροσύνη που λένε, αλλά αυτό όχι, δεν μας άρεσε. Όχι, όχι, την αγαπάω τη δουλειά μου. Ναι. Παλεύω για τη δουλειά μου. Και πριν από κάθε δελτίο ή κάθε εκπομπή, διαβάζω για την επικαιρότητα. Σαν να ξεκινάω τη δημοσιογραφία τώρα. Παρότι είσαι cool. Παρότι θεωρούν όλοι πάρα πολύ. Ξέρεις, έτσι, σοβαρό παιδί που καμιά φορά μπορεί να φτάνει και στο κονστιπέ που λένε, λίγο και στο δυσχύλιο, ναι, καμιά φορά ιστορικά. Κοίταξε, σε έχω αυτό, δει να ανάβεις, αυτό που να λες, ανάβεις το λαμπάκια. Κονστιπέ, ναι, το δυσχύλιο, αυτό, εάν σε βάλω να κάνεις δελτίο ειδήσεων, εσένα. Έτσι θα βγω. Θα βγεις πολύ χειρότερος από μένα. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Ρώτα και τη μαμά σου. Τη μαμά μου. Λοιπόν, και λέω ότι... Στο δρόμο και ξεκολλώσεις από την τηλεόραση, έβαλες έναν άλλο χαρακτήρα. Το βλέπουμε από το Twitter. Που είσαι πιο ευχαριτωμένος, πιο παιχνιδιάρης, πιο... Άλλο πράγμα. Έτσι ήμουν πάντα. Άλλο πράγμα. Έτσι ήμουν πάντα. Και στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο μέχρι και μπινελίκια ρίχνεις. Απλώς επικράτησε στον κόσμο η εικόνα του Δελτίου Ειδήσεων. 15 χρόνια κάθε βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων σε σταμπάρουν, σε μαρκάρουν κατά τρόπο που δεν μπορείς να ήταν τον και όταν ξεκίνησε με τα παντομπούκαλα που λες, που ήσουν και στιαγμένος, φαντάζομαι. Βγήκε ένα μέσο που δεν ήσουν στιαγμένος. Είναι στιαγμένος. Από τη μέση και πάνω ακίνητος και από κάτω έτσι. Και από κάτω έτρεμε το ζήτημα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ήταν τότε που είχαμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι. Με είχες τσακίσει. Everyday, ναι. Δεν τσακωνόμασταν. Όχι, αλλά εσύ με τσάκιζες. Όχι, εγώ, ναι. Εγώ δεν είχα μέσο για να απαντήσω. Ήταν για το ρυθμό που τον πήγαινες. Ήταν λίγο αργός ο ρυθμός. Μην γίνει κανένα λάθος. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο αργός ρυθμός σε άλλα πράγματα είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Συμφωνώ, αλλά κάποιος σε ρώτησε. Στα 50 είναι πλεονέκτημα το γρήγορο ή το αργό? Στα 50 είναι πλεονέκτημα η επιμονή και η συνέπεια. Και η συνέπεια, αν μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν μου λες, Νίκο μου, πώς είναι... Οκ, τηλεόραση, δεν σε νοιάζει, είσαι πολύ ευχαριστημένος. Η εφημερίδα σου αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην πρώτη τριάδα συνέχεια σχεδόν. Το ραδιόφωνο έφτασε στην κορυφή. Είναι πρώτο το ραδιόφωνο και το λέω με περηφάνεια, γιατί ξεκίνησε, εσύ ξέρεις πώς ξεκίνησε το ραδιόφωνο αυτό.
από ένα ημιυπόγειο με πολύ δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά η τηλεόραση, είπαμε, δεν σου λείπει. Ανοίγεις τώρα το ενικός που είναι... Άρα είσαι δεν μου λείπει, αλλά θα ξανακάνω. Ραδιόφωνο, είσαι σόλα.